Επιστρέψαμε κυρίε και κύριοι και θα ασχοληθούμε με τα θέματα διατροφή. Είδαμε και προηγούμενο μια πολύ ωραία έκθεση στο περιστέρι. Κρυπος. Θα, θα καλωσορίσουμε τον κύριο Δημήτρη Γρηγοράκη, διαιτολόγο, διατροφολόγο. Να μα πει πολλά και ενδιαφέροντα ο Λίνα σε σχέση έτσι. με το πρωινό, σε σχέση με τα παιδιά, σε σχέση με του ενηλίκου και τι εμεί θέλουμε να πούμε. Καταρχά, θέλουμε ένα σχόλιο και για, την, για τα προϊόντα αυτά που ε, τα δίνεται η μεσογειακή διατροφή. Ε, σύμβολα, είναι μεσογειακή διατροφή Είναι πολύ σημαντικέ τροφέ, υψηλή ανώτατες, όπω λέμε, θρεπτική αξία, οι οποίε πραγματικά ενισχύουν το, το ανοσοποιητικό Λέβαια. σύστημα του οργανισμού και εννοείται ότι συμβάλλουν στην καλύτερη υγεία. Να πάμε όμω <χω> και σε ένα θέμα τώρα. Έχουν ανοίξει τα σχολεία. Ξέρετε, το μόνιμο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μαμάδε είναι τι φαγητό μπορώ να δώσω στο παιδί μου ώστε να είναι και ελκυστικό. Ε, και για να μπορέσει να περάσει έτσι και την, την όλη την ημέρα. Γιατί εμεί παλιότερα, θυμάμαι, φαντάζομαι και εσεί, Ολίνα και Μαρία, στα κυλικία των σχολείων παίρναμε τυρόπιτε, παίρναμε ανεψυχητικά. Παίρναμε ντόνατ. Ήταν, ήταν ένα μόνιμο πρόβλημα τότε, ε, το δεύτερο. οποίο νομίζω ότι και τελικά κατέληξε στο να έχουμε τα πιο παχύσαρκα παιδιά στον Ακριβώς. κόσμο πλέον, και Ακριβώς. είναι και μια μελέτη την οποία πραγματοποιήσαμε στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Mm -hmm. Παγκόσμια πρωτιά διεκδικούν τα παιδιά ε, ω προ το κομμάτι τη της παχυσαρκία. Πριν από δύο εβδομάδε, λοιπόν, δημοσιεύσαμε με την εφημερίδα Παραπολιτικά ένα πολύ σημαντικό ένθετο για την διατροφή των μαθητών. Ε, και σε επίπεδο βέβαια ανάπτυξη, mm -hmm. γιατί όπω ξέρετε τα παιδιά αναπτύσσονται, βρίσκονται σε, σε όλε τι τάξει mm -hmm. του. του του σχολείου μέχρι και το Λύκειο, μέχρι και τρίτη Λύκειο, μπορεί κάποιο παιδί να αναπτύσσεται. Εννοείται λοιπόν ότι η διατροφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο πεδίο αυτό, αλλά και πολύ περισσότερο στο κομμάτι τη προετοιμασία των παιδιών για τα... και τη απόδοση και στα μαθήματα αλλά και στα αθλήματα. <συσχύ> Κατανοείται βέβαια όμω ότι όταν ένα παιδί μπορεί να έχει το ταπεράκι του, μπορεί στο σπίτι όντω να ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρόβλ, ε, πρόγραμμα και να, μην... να το κάνει επειδή του αρέσει. Όταν όμω πηγαίνει στο σχολείο και βλέπει τα άλλα τα παιδάκια που θα πάρουν κάτι από το κηλικείο. Το οποίο θα είναι ανθυγίνο και δεν θα ε, είναι μέσα στο πρόγραμμα το οποίο ακολουθεί θα ζηλεύει και θα θέλει να κάνει και αυτό Εντάξει, το ίδιο. Εντάξει, χρειάζονται τόσο πάντα, αυστηρά προγράμματα με, και τα παιδιά. Είναι δεδομένο όμως. ότι τα παιδιά έχουν μια ιδιαίτερη ελευθερία, θα λέγαμε, στην επιλογή των γευμάτων και εννοείται ότι σαφώ δεν είμαστε ποτέ αυστηροί απέναντι στα παιδιά και στι επιλογέ του. Όμω. Δεν φάνηκε, δεν φάνηκε την τυρόπιτα, δεν τη φάνηκε. Εννοείται. Ναι, ναι, αυτό λέμε, δεν λέμε να κάνει δίαιτα, αλλά θα φάει mm -hmm. μια τυρόπιτα σπιτική. Mm θα τα πάρουμε -hmm. συγκεκριμένα όμω, νομίζω, κύριε Γρηγοράκη, να πούμε τι πρέπει να τρώει ένα παιδί το οποίο βρίσκεται ενδεχομένω στο δημοτικό για πρωινό. Δεκατιανό μέσα στο σχολείο, ένα γεύμα μεσημεριών, τι πρόγραμμα έτσι πρέπει να έχει πάνω κάτω. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν από το πρώτο και πολύ σημαντικό γεύμα τη ημέρα που είναι το πρωινό. Ε, πρέπει να ξέρετε ότι πραγματικά το πρωινό καταπολεμά, συμβάλλει στην καταπολέμηση τη παιδική παξιαρκία. Uh -huh. Και επιπλέον το πρωινό γεύμα είναι αυτό το οποίο. Ενισχύει σε απόδοση τον μαθητή, έτσι ώστε και καλύτερη επίδοση να έχει στα μαθήματα και στι ε, στις όποιες αθλητικές δοκιμασίε. Λοιπόν, το πρωινό του λοιπόν, τώρα εξαρτάται από το χρόνο τον οποίο διαθέτει το παιδί, mm -hmm. και πολλά παιδιά βέβαια το ξέρετε πολύ καλά ότι ξυπνάνε λίγο πριν το, το σχολείο, πίνουν αγάλα και, 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 και φεύγουν. Σαφέστατα εδώ έχουμε καλύτερες επιλογές, Ένα τόστι είναι πολύ καλή και γρήγορη επιλογή. Μπορεί να υπάρχουν τα δημητριακά ολική άλεση μαζί με φρούτα και. Ε, έτσι ε, μπορούμε να βάλουμε και τα χήνια ακόμα ολική. Mm -hmm. ε, ολικής ε, μπορεί οπωσδήποτε να έχουμε το ψωμί το ολικής μαζί με μέλι και ξηρού καρπού και, και, και γιαούρτι και, και, και γιαούρτι, όλα αυτά. Είναι πολύ ωραίε επιλογές Ξέρετε κάτι, δρούτα. δεν χρειάζεται να σα πει ένα διατροφολόγο ή να μα πει πολύ περισσότερο τι πρέπει να τρώμε για πρωινό. Όλε οι φυσικέ επιλογέ σε συνδυασμού, του οποίου εμεί μπορούμε να επινοήσουμε και να Φυσικά. φανταστούμε και να σχεδιάσουμε, είναι αποδεκτέ mm -hmm. και εννοείται ότι κάνουν πολύ καλό. Μαρμελάδε, για παράδειγμα, κρουασάν με. Ό, το κρουασάν τώρα εντάξει, πάμε στις άλλε. Κοίτα μου τώρα, το με. μαρμελάδα, άλλο το Υπάρχει η η σοκολάτα από πάνω από φέτε με ψωμί, όλα αυτά είναι στη, η στη, αλήθεια, στη διατροφή η αλήθεια των παιδιών. Είναι των παιδιών. Καλό Δεν Είναι να είμαστε προσεκτικοί στο πόσο γλυκιά γεύση τροφοδοτούμε, με πόση γλυκιά γεύση τροφοδοτούμε την καθημερινότητα των παιδιών. Mm. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει λίγο να είμαστε συγκρατημένοι, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι τα γλυκά μπορεί να καταλήξουν να, mm. να, να, να δημιουργήσουν εφισμό mm -hmm. και αυτό Έτσι, βέβαια να συμβάλλει στην σημαντικό. Πάξια. Και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι κάποιε τροφέ που κάποιο. Που η μητέρα θα πάει να αγοράσει Από το σούπερ μάρκετ, μπορεί να λένε ότι είναι ε, προϊόν διατροφής αλλά αν κοιτάξουμε πίσω την ετικέτα θα διαπιστώσουμε mm. ότι είναι, έχει τι πολύ μεγάλη διαφορά. Καταστασιδηρητικά και, και θερμίδε και 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 λοιπά. Άρα ζάχαρη. λοιπόν πρέπει πάντα να κοιτάμε τις ετικέτες και τι Έτσι. είναι αυτό το, το προϊόν το οποίο εμείς επιλέγουμε. Ε, η αλήθεια είναι ότι πολλά παιδιά, δυστυχώ και αυτό είναι μια ελληνική πρωτιά η οποία είναι θλιβερή. Ε, πολλά παιδιά, πλεόν Σε πολλά παιδιά ανεβρίσκουμε το λεγόμενο μεταβολικό σύνδρομο, το οποίο σαφώ σημαίνει ότι ένα παιδί δεν μπορεί να διαχειριστεί την υψηλή ποσότητα ζάχαρη, uh -huh, uh -huh. και αυτό βεβαίω προκύπτει από την ε, ε, επιμονή των παιδιών να καταναλώνουν πολλά γλυκά μέσα στην ημέρα. Uh -huh. Πρέπει, ναι, βεβαίω τα γλυκά μπορεί να είναι και η αδαμιβή των παιδιών, uh -huh. αλλά πολύ περισσότερο πρέπει όλο αυτό να συμβαίνει στα, στα, στα πλαίσια και στη λογική του μέτρου, α, έτσι ώστε το παιδί να μην εθίζεται. Κύριε Γεωργάκη, mm. ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθο για να κλείσουμε και με αυτό που κάνουν οι γονεί, οι παππούδε, οι γέδε, δεν ξέρω εγώ ποιο, στην προσέγγιση του σχετικά με τη διατροφή των παιδιών. Το παιδί μου. Θεωρώ ότι. ότι Βεβαίω το κατοχικό σύνδρομο το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα, εδώ στην Ελλάδα. Ε, και όταν λέμε κατοχικό σύνδρομο για του νεωτέρου, γιατί το εξηγούμε και αυτό, ναι, ναι. γιατί πρέπει βέβαια, πολλά βέβαια. πράγματα δεν είναι τελικά αυτονόητα για μα, αλλά για Άλλου μπορεί να μην είναι γνωστά. Ενώ με την επιμονή των γονιών, η οποία μάλλον των παππούδων πλέον, η οποία προέρχεται από mm. σύνδρομα στέρηση τη κατοχή και φαινόμενα, εκεί δηλαδή που στερήθηκαν το φαγητό, να. να προσπαθούν να μπουκώσουν ναι, τα παιδιά, να ναι, τα ναι, τροφοδοτήσουν ναι, ναι. Με, ε, με φαγητό, με τρόφιμα και βεβαίω να τα επιβραβεύσουν με γλυκέ γεύσει, οι οποίε όπω είπαμε, λόγω του θερμιδικού περιεχόμενου του, θα συμβάλλουν στην παιδική παραγωγή. Οπότε βάζουμε αυτή. φρένο σε αυτέ τι τακτικέ, ε, κύριε mm. Δημήτρη Γρηγοράκη, να σα ευχαριστήσουμε πάλι. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ καλή και βεβαίω καλή επιτυχία. Σε αυτό το τρομερό εγχείρημα το οποίο βλέπω μπροστά μου και είναι πραγματικά εντυπωσιακό.